οποίος δεν έχει αποκαταστήσει τις χωματερές του, δεν έχει κλείσει τις χωματερές του, κάθε μέρα, κάθε επίσκεψη και αυτοψία σημαίνει 34.000 ευρώ πρόστιμο. Μέσα στον Ιούνιο, όπου είχαμε φέρει το θέμα της πάυσης λειτουργίας του κλεισίματος δηλαδή, της χωματερής της Νάουσας, η οποία λειτουργεί το 1982 σε αυτή την τοποθεσία, σε αυτή την θέση που, εν πάση περιπτώσει, είναι εγγύης του οικισμού της Νάουσας, εγγύης των αρχαιολογικών χώρων, σχολείων και τα κλπ. Και ο οποίος τελειώνει την δυναμική του. Δηλαδή, ας κρατούσε ένα-δύο χρόνια ακόμα, γιατί έχει ξεχυλήσει από παντό σκουπίδι. Και δεν τιμάει κανένα αυτή η εικόνα. Έτσι, για τον ενιαίο δήμο πια στην Ελλάδα, τους 35.000 κατοίκους που είμαστε πια σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε την απόφαση για οριστικό κλείσιμο της χωματερής της Νάουσας. Εδώ και αρκετούς μήνες, περίπου 4 μήνες, πραγματικά με ρεαλισμό αίσθηση ευθύνης της Δημοτικής Αρχής και βεβαίως σε συνεργασία και με τους άλλους τρεις, άλλους δύο δημάρχους, της Βέρτας και της Αλεξάνδρειας, προσπαθήσαμε να βρούμε τις καταλληλότερες λύσεις για το τεράστιο θέμα των σκουπιδιών, το οποίο όπως τα ξέρετε και πρέπει να το έχουμε πίσω στο μυαλό μας, πάντα στην Ευρώπη αυτό είναι, αυτό ισχύει, ο ρυθμός πλειώνει. Και θα μας στοιχίζουν από εδώ και πέρα πολύ ακριβά. Έχουμε κόστος λοιπόν και σημαντικό κόστος στα σκουπίδια. Έτσι λοιπόν, κάνουμε διάφορες εγγραφές. Καταρχήν, να πω και όλο λόγιο όμως και για το που βρίσκεται το μεγάλο έργο το οποίο εδώ και 8-9 χρόνια παλεύουμε για το ΧΙΠΗ, το χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Αυτή τη στρατηγική θέση που είχε ενιαίο ο νομός μας, από το Νομαδιακό Συμβούλιο και τους τότε 12 δήμους τους αγροτηριακούς, για τη θέση 12 υπήρξαμε εν πάση περιπτώσει διάφορες αντιρρήσεις, αντιδράσεις, τη θέση 5, τη θέση 9 κλπ. Δρομολογήθηκε η διαδικασία. Παρά το ότι υπάρχουν ακόμη σε εκκρεμότητα ενστάσεις, μία από τις οποίες δικάζεται τέλη Μαΐου, σε λίγες μέρες, είναι η κύρια προσφυγή από διάφορους φορείς, το ΤΕΕ, τους οικολόγους, διάφορες ομάδες κλπ. Πληροφορίες μου λένε ότι η εισήγηση είναι θετική, δηλαδή από ειδική της προσφυγής, θετική για τους Δήμους, για το πρόβλημα, δηλαδή για τη συνέχεια της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας, κατασκευής μάλλον της λειτουργίας της μονάδας. Ακολουθούν και άλλες γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβρη, άλλες μία ή δύο προσφυγές. Ανεξαρτήτως αυτών όμως, το σημαντικό νομικό όπλο που έχει ο ΕΣΔΑ, γιατί όλα αυτά τα διαχειρίζεται ο ΕΣΔΑ, τι σημαίνει ΕΣΔΑ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων. Έτσι όλοι οι Δήμοι έχουν έναν φορέα. Τώρα βεβαίως μετεξελίσσεται σε έναν αντίστοιχο ΕΣΔΑ, περιφερειακό. Γιατί οι 12 Δήμοι γίνονται τρεις και πάμε σε επίπεδο διαχείρισης με κέντρο της Θεσσαλονίκης, φυσικά την πρωτεύουσα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε τις καταλληλότερες λύσεις. Και να είστε σίγουροι και να είστε βέβαιοι, γιατί βλέπω πολλούς συνδυασμούς μας σήμερα με αγωνία και εδώ και τόσο καιρό από τα μονόστιμα. Οι αποφάσεις που έρχονται εδώ είναι σαφώς μελετημένες, τεκμηριωμένες και θα ακούσετε στη συνέχεια τις προτάσεις που έχουμε να κάνουμε, τις πρότασεις που έχουμε να κάνουμε. Από τις 30 λοιπόν θα κλείσει η χωματερή. Μία του μηνός, τα σκουπίδια μας, τα οποία είναι 40 με 45 τόνους ημερησίως, γύρω στα 6-7 τόνους, τα κοινά τόνους που τώρα βλέπουν τους δρόμους, θα πρέπει να οδηγηθούν κάτω. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος. Εάν συνεχίσουμε, ξαναλέω, σημαίνει την επόμενη μέρα 35.000 πρόσφυγες. Κάναμε επαφές μέσω του ΕΣΔΑ και οι τρεις υπόλοιποι, μάλλον δύο άλλοι συνάδελφοι. Κάναμε επαφές με την Μαυροράκη της Θεσσαλονίκης. Οι αποστάσεις εκεί είναι απαγορευτικές. Είναι γύρω στα 100-105 χιλιόμετρα. Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν και το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάναμε επαφές με την Κοζάνη, με τη Διάδημα, την Διαδημοτική Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΕ, η οποία βεβαίως πρωτοστάτησε. Ξέρετε ότι η Δυτική Μακεδονία, οι τέσσερις νομοί, Κοζάνη, Φλόρινα, Καστοριά και Κερινά, έχουν συγκεκριμένο χώρο χιτά στα παλιά λιμνητολογία της Τολεμαΐδας. Και βεβαίως πρόκειται
ένα δύο κύτταρα, έτσι λέγονται, και πάμε λοιπόν, πάει στην επέκταση για το τρίτο κύτταρο, άλλο 500 να γίνει ο επιγόνος, ο οποίος θα κρατήσει μπορεί και δύο ή και δυόμιση χρόνια ή και τρία χρόνια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τα μετακινήσουμε εκτός του κοινωνίου. Για να μετακινηθώ θα πρέπει να μεταφορτώνονται τα τρία απορριμματοφόρα να συγκεντρώνονται σε ένα μεγάλο απορριμματοφόρο, σε ένα μεγάλο τράκτορα κοντέινερ. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν έπρεπε να ψάξουμε ένα σταθμό μεταφόρτωσης. Βασανιστήκαμε πάρα πολύ. Και δεν είστε τέλειο. Ψάξαμε καταρχήν. Υπήρχε μια παλιά από το 2006, αν θυμάμαι καλά, το 2007, το θυμούνται οι συμπολίτες μας από τα μονόσπιτα, μια προέγγιση άδειας χωροθέτησης στον παλιό σκουπιδότοπο το στενήματο στην Κουτίνα. Βέβαια εκεί να πούμε ότι όλο ο οικισμός μας βρίσκει σκουπιδιών. Σε κάθε γωνία, σε κάθε χώρο. Και γίνεται και έγινε μεγάλη προσπάθεια για να καθαρίσουμε και καθαρίσαμε νομίζω πολλά σημεία. Μπορεί να απομένουν και κάποια, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Το σκεπτικό το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντά, αν θέλετε, έτσι στο μεγάλο αστικό κέντρο. Έχουμε να καλύψω ενδεχομένως κάποια ερωτήματα των συμπολιτών. Ναι, θα έπρεπε να είναι κάπου κοντά στην άουσα. Γιατί εδώ έχουμε τα τέσσερα απορριμματοφόρα και στο υπόλοιπο τμήμα έχουμε άλλα 2, 2,5, 3, 1,5. Προσωρινά σας λέω ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα λειτουργήσει στον παλιό σκουπιδότοπο της Νάουσας, που δεν χρειάζεται διευκόλυνση σε αυτή τη φάση, μια πρόχειρη ράμπα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα το έργο αυτό που χρηματοδοτείται και δεν έχει σημασία. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το 5 της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι επιλέξιμες δαπάνες που κοστίζει αυτό το έργο του ΣΜΑΤ, που θα πούμε μεταφόρτωση απορριμμάτων, γύρω στα 600 χιλιάρια, σύμφυλια θα πάνε σε 700-800. Και είναι μια ευκαιρία αυτά τα χρήματα να μην τα πληρώσουν οι Δήμοι. Έτσι, από τη στιγμή που είναι επιλέξιμες δαπάνες. Άρα λοιπόν, σε αυτή την αγωνία μας, καταρχήν απορρίψαμε εκείνο το χώρο, γιατί ήταν ασφαλής ο πιλότητος και λέμε έχει αποκατασταθεί σωστά. Και πρέπει να γίνει σωστή αποκατάσταση, σύν το ότι βεβαίως υπήρξαν τότε οι αντιδράσεις, σε ένα βαθμό δικαιολογημένο. Σε ένα βαθμό. Δεύτερον, θέλουμε να είναι δική μας έκταση. Μπορούμε να αγοράσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε τουλάχιστον 8 στρέμματα που χρειάζονται σε σημείο που μένει κοντά σε δρόμο. Σε δρόμο άνετο συγκοινωνίας ενώ που να μπορούν να κυκλοφορούν και τα πραγματοφόρα αλλά και τα μεγάλα κοντέινερ στα 18 μέσα. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να ακούσεις μέσα σε χωράφια και μέσα σε μικρές υπηρεσίες. Και η τρίτη αρχή ήταν να είναι προς την κατεύθυνση όσο γίνεται προς το μελλοντικό σχεδιασμό αυτό που κάνουμε το ΧΙΤΗ, που είναι στη θέση 12 στα Βιέλια, λίγο μετά το φράγμα όπου από εκεί έπαιρνε άγγελο η Βιέλια να κάνει τα φράγματά της. Λοιπόν, με τους τεχνικούς και τις υπηρεσίες ερευνήσαμε πολλά σημεία και τα αναφέρω. Στην πόλη της Νάουσας, όπου είναι ο κύριος όγκος των σκουπιδιών, εκτός από τους δύο σκουπιδότοπους, τον έμωσε φτιάχνει γύρω στα 40 στρέμματα όλη αυτή η οποία είναι ντροπή και όνειρος για όλους μας, δεν υπάρχει άλλη έκταση. Και μέσα σε αυτήν που από κάτω έχει 20 και 30 μέτρα σκουπίδι, δεν μπορεί να γίνει χωροθέτηση ΣΜΑΤ. Να το ξεκαθαρίζουμε. Υπόθηκε ότι μπορούμε να θετήσουμε από τα φυτώρια του Ινστιτούτου Φιλοπόλου Φέτρου και αυτά. Το μόνο που κάναμε μια προσπάθεια για να μετακινήσουμε δεπομένως κάποιες υπηρεσίες τεχνικές δουλειές όπως έχουν πει κεντροβαλικά για τον νέο Δήμο μας κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση αισθάνεται δυνατό και έχω αρνητική απάντηση. Ζητήσαμε κάποια στρέμματα στο φυτόριο που έχει 207 στρέμματα και είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τελειωμένο. Δεν είναι δημοτική έκταση. Άλλη δημοτική έκταση, ο παλιός Δήμος Νάουσας, κάτω αυτής της πόλης, δεν έχει. Οι ιδιοκτησίες του Δήμου είναι στο βουνό. Πάνω από τον Αγενικό. Λοιπόν, στις ρουτίνες. Ελέγξαμε ρουτίνες Λευκαδίου, ρουτίνες Λευκαδίου, ρουτίνες Ελληνόπουλης. Το ΜΕΝ Λευκαδίου, που ας το πούμε είναι κεντροβαϊκά και προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι δημόσια έκταση. Δεν είναι δημοτική έκταση, είναι δημόσια έκταση. Η μόνη που έχει παραπορευθεί είναι τα 29 στρέμματα, για τα οποία θα δούμε με την αγχαλικοληψία και τα λοιπά και τα λοιπά που έχει βρεθεί στην Βιλιάνη.
αυτός ο καμιωτήρας. Λοιπόν, τις επισκοπές και τις Ειρηνόπολες Ερωτήμες, που είναι άγωνες εκτάσεις και τα λοιπά, είναι σε τελώς άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην Αθήνα μέσω Κέρκυρας. Έτσι. Ήθελε το χώρο στην Επισκοπή που είναι κοντά στον δρόμο. Ο παλιός σκουπιδότοπος της Επισκοπής, στο Γάος πιο πέρα. Εκεί πάνε κάτι πυραμίδες, εν πάση που είχε κάτι τις κατασκευές της. Πιο εδώ είχε δοθεί στον προηγούμενο Δήμο των Αθηνίων μια έκταση γύρω στα 40-45 θέματα όπου εγκαταστάθησαν τα 5-5 κτλ. Θέλει παραχώρηση από το δημόσιο και να περάσουν από 10 υπηρεσίες. Τα σαρκιά, χειρουργίες κλπ. Και αυτό όμως είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι. Είναι δηλαδή στο άκρο, στο βόρειο άκρο του Δήμου μας. Όταν τα σουτία πρέπει να πάνε στο νότιο άκρο. Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε μελλοντικά πού θα πάει. Πού θα αναφερθούν, πού θα οδηγηθούν. Είδαμε στο στενήμα 10 στρέμματα, ο πρόεδρος είναι εδώ, ο Χρήστος. Είδαμε 10 στρέμματα στο στενήμα που κατέβηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες. Είναι σχολικός κλήρος. Νυν του Δήμου Νάωσα δηλαδή. Όμως εκεί που είναι πιτεμένος, είναι μέσα στριμωγμένος, δεν μπορεί να φτάσει ούτε παραματοφόρο, πολλό δεν μάλλον να φτάσει να φέρει μετάλλα των 18 μέτρων από το κοντέινερ. Και ψάχνουμε λοιπόν στην νότια πλευρά του Δήμου μας, καλός ή κακός. Είναι δύο δημοτικά διαμερίσματα. Ένα ως στενέμαχος και ένα μεταλλοδρόσκοπο. Δεν έχουμε κάτι με μεταλλοδρόσκοπο. Να μην είμαστε εδώ βόρειοι και νότιοι. Εχθροί και θύριοι. Είμαστε την ένα μία. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Και πρόβλημα. Το έχουμε αναγκάσει πραγματικά σε μεσανατολικό ζήτημα. Που δεν είναι έτσι. Και εξηγούμε. Την κουτήχαμε, είπαμε, την αποκλείσαμε, διότι ήταν ο παλιός κουπιδότοπος και δεν προθετούνται να επάνω στο παλιός κουπιδότοπος. Λίγο παρακάτω, σε 9.270 στρεμμάτων, δεν ξέρω πώς τη λένε, απέναντι από τον Δανιλίδη Γραφιτόρη, την αποκλείσαμε μόνο και μόνο για τους πολιτικούς λόγους. Για κανένα λόγο. Απολύτως για κανένα λόγο. Έχει εκτάσει στα μονάσματα, έχουμε εκτάσει στα μονάσματα Δήμους για παλιά κοινότητα, σήμερα ο Δήμος. Εκεί 270 και να δούμε αυτή τη λύση που είναι, αν θέλετε, πιο ευνοϊκή, πιο βουλική σε σχέση με τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Και να δούμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη σχολιάζετε. Μη σχολιάζετε. Μπαίνει σε ένα χώρο επίσης που είναι παλιός πιλότοπος, στην άκρη προς το κανάλι. Αλλά εκεί από την κοινή διοκτησία έχουμε πάει μαζί με τον πρόεδρο. Είναι η διοκτησία του Δήμου Βέρειας, παλιά του Δήμου Δοβρά. Και πάμε σε αυτήν την οποία λύση στο Σκορπιό, πρόταση. Πολλοί από τους κατοίκους, αποκλείοντας τη λύση που τύχα, είπαν να... Σας παρακαλώ, κύριε Πνευματή, να συμβαστείτε στην διαδικασία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε τον κύριο Δήμαρχο να ολοκληρώσει. Λοιπόν, 5 κάτοικοι, 2 κάτοικοι. Είπαν ότι στο Σκορπιό, επειδή είναι μακριά η πρόταση αυτή, η έκταση αυτή, εκεί έχουμε 222 στρέμματα. Και θέλουμε τα 8,2 από αυτά. Το 1% αυτή τη έκταση. Ούτε στα. Σκόπιμα τη συνεδρίαση να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει.
Αυτά εγώ τα ξέρω 20 φορές. Μην μιλάτε, μην μιλάτε. Όταν σας έπαιξε ο Μαρουσέος. Ασφαλείας ήσασταν. Να σέβεστε ο Μαρουσέος σας έπαιξε, δεν το πήρατε αυτή τη θέση. Τώρα την παίρνετε. Ποιος. Έκατε τα μονόπιση. Σας έπαιξε ο Μαρουσέος. Κύριε Καλμάτη, έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε επί της ουσίας. Κύριε Πρόεδρε, αν συνεχιστεί αυτό να διακόψετε και να επαφέρετε. Βεβαίως και να διακόψετε. Λοιπόν, δεν συμμετέχω στις εταιρείες που θα την κάνουν κάτι καλύτερο. Σε ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε, και όσο γίνεται πιο σύντομα, σας παρακαλώ. Σε ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία. Δεν αντιλαμβάνομαι την ανετιολόγητη άρνηση. Και θεώρησα προσβολή προσωπικά και επιτρέψουμε τον τόνο όταν παίρνει ο Δήμαρχος 10, 15, 20 τηλέφωνα, να μην συμμετέχει ούτε ένας από αυτούς τους 20 που πήρα προσωπικά. Ελάτε να δείτε. Ελάτε να δείτε. Και επιμείνετε στην αρχική σας άποψη. Λοιπόν, καλό το συμβούλιο. Με ήσυχη τη συνείδηση. Είδατε στο βίντεο και θα ξαναδείτε και τώρα. Δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως περιβαλλοντική επιβάρηση. Δεν μιλάμε ούτε για χιτή, ούτε για χιτά, ούτε για χαδά, για τίποτε. Μιλάμε για σταθμό μεταφόρτωσης. Οι οποίοι σταθμοί μεταφόρτωσης λειτουργούν εκατοντάδες σε όλη την Ελλάδα. Πουθενά δεν δημιουργείται πρόβλημα για ΣΜΑ. Δημιουργήθηκε για χιτά, χιτή, στην Γερατέα κτλ. Εδώ μιλάμε ΣΜΑ, σταθμός μεταφόρτωσης. Και ελάτε, δείτε εδώ λοιπόν, έτσι, στην Κοζάνη των 92 λειτουργών, αυτή ήταν πιο σοφή και ο έξι τηλεφωνά. Που είναι ο σταθμός της Κοζάνης είναι στα 300 μέτρα και το είδαν. Ένας, δύο, τρεις που ήταν, είναι εδώ σήμερα. Σε 300 μέτρα είναι τον υπηαγωγείο. Στην Τολεμαίδα το ίδιο, δίπλα στο ρέμα, μα δεν υπάρχει καμία επιβάρηση. Όπως το σκουπίδι φεύγει, ξεφορτώνεται, μπαίνει στους τράκτορες, στεγανωμένοι και φεύγει. Για όνομα του Θεού, παραπληροφόρηση, όχι. Ανοιχτά τα πράγματα και δημοκρατία. Τελείωσε. Κύριε Γρηγορόπουλε. Είναι ο κύριος Κοντασίμος στα χέρι. Ένας-ένας, σύντομα εσείς κύριε με τον Άγρο Κουκάμισο, συγγνώμη που δεν ξέρω το όνομά σας, απαντήστε, ρωτήστε λίγο αν δεν θέλετε. Βασικά είναι ειδικό. Αυτά τα πράγματα εδώ πέρα το οποίο είναι ωραία, είναι ωραία θεωρία. Έτσι, σας παρακαλώ, αφήστε τα. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα για μένα είναι έτοιμο για να κινηματογραφηθεί, να μας το δείξει εδώ, να το δούμε. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή εδώ που το βλέπω εγώ, έτσι το καταλαβαίνω. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρωτήσω, αν κάτι συμβεί και δεν λειτουργήσει αυτό το πράγμα και το απορριμματοφόρο θα περιμένει φορτωμένο, δεν θα τα αδειάσει κάτω, ή μήπως αν το κοντέρι αυτό δεν λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, ή αν υπάρχει απεργία, ή αν υπάρχουν τέτοιες κινητοποιήσεις, πώς θα λειτουργεί αυτό το πράγμα. Σεβαστό, σεβαστό. Δεν τέλειωσα. Χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στους κατοίκους που είναι 500 μέτρα. Γιατί στην Κουτί είχαν 500 μέτρα, όπως είπε ο Δήμαρχος, ήταν πραγματικά πρόβλημα. Τώρα από την άλλη μεριά, που είναι πάλι 500 μέτρα και λιγότερο, τώρα δεν είναι πρόβλημα. Έτσι, τη στιγμή μάλιστα που έχει το απορριμματοφόρο σήμερα, αυτό που υπάρχει, και τους κάδους που έχουμε στα σπίτια μας, είναι όλοι σπασμένοι και διαλυμένοι. Δεν τώρα άλλο θέμα είναι για την κυρία. Μιλάμε για τη λειτουργία. Για το αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα στην πράξη. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση. Δεν έχει μιλιά, δεν είπατε. Αυτό που το ψηφίζουμε όλοι, το θέλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι συμπέρασμα και ευχή. Λοιπόν, κύριε Καρμάτη, ερώτηση. Τοποθέτηση να κάνουμε. Όχι, όχι, ερώτηση αν έχετε πρώτα. Ερώτηση. Μας κάνει τα σκουπίδια να κάνουμε εδώ, τσακώ. Παρακαλώ, ναι. Ερώτηση και τυχόν απορία μόνο, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μη συνεχίζετε. Τα ΣΜΑ που λειτουργούν σήμερα είναι δίπλα ακριβώς από τα αστικά κέντρα. Έδωσε από Ζάνη και γνωρίζει ότι υπάρχουν. Γιατί δεν έδωσαν όμως. Και δεύτερον, είπατε κάτι για δημοκρατία που λειτουργούν. Το 3-0, που το τοπικού συμβουλίου μόνος πριν δεν λέει τίποτα. Πολλά μας λέει, δεν το συζητάμε. Ερωτήσεις άλλες. Η κυρία ήθελε. Κυρία, παρακαλώ. Κύριε Κάνη, τι είναι το 3-0. Κύριε Κάνη, ζητήσατε το λόγο για ερώτηση και λέτε θα κάνω τοποθέτηση. Τώρα εσείς σέβεστε διαδικασίες. Ακούστε τι σας λέω. Ακούστε τι σας λέω. Και εγώ σας λέω να μιλάω. Έτσι, εσείς θα σέβεστε το δημοτικό συμβούλιο εδώ μέσα. Θα σέβεστε το δημοτικό συμβούλιο. Κυρία, παρακαλώ. Λίγο πιο τώρα, ο κύριο Καρμάτη μου συγχωρείτε πολύ κύριε Πρόεδρε. Προσπέντε χρόνια πάλι. Αυτό το δημοτικό συμβούλιο, με συγχωρείτε πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρτε μια διαδικασία έτσι. Δεν θα μας λέει ο κύριο Καρμάτη που δεν συμφωνεί στον εαυτό μας και το δημοτικό συμβούλιο δεν σέβεται τον εαυτό του. Κυρία Πρόεδρε, προσπέντε χρόνια.
κατοίκους των μονοσπίτων και να μην μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ, κυρία. Είχαμε δει και την άλλη όψη του νομίσματος. Ωραία, ένας καινούριος σταθμός που δεν έχει προβλήματα, που λειτουργεί. Τι γίνεται μετά από 10-15 χρόνια που θα αρχίσει αυτό το πράγμα να καταρρεύει και που θα είναι στο χέρι, προφανώς, της δημοτικής ή κοινού το να το συντηρεί και να το ανανεώνει και να το ανακαινίζει, να το πούμε έτσι. Τι γίνεται όταν οι άνθρωποι δεν το κάνουν για τον άνθρωπο λόγο, για τον δίλε, είτε για άκρηση, είτε για ποιο του συμφέρει. Εμείς πώς μπορούμε να αντιδράσουμε μετά όταν αυτό το πράγμα θα ξανακαταρρεύει. Να καταραίει λοιπόν. Κύριε Γρηγορόπουλε, για την κατάρρευση έχετε κάποια απάντηση. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι όταν αυτό το πράγμα θα αρχίσει να χαλάει και θα αρνούνται να κάνουν για τον άλλο θεμίτα λόγο την διόρθωσή τους. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να πηγαίνουμε εκεί και να κάνουμε μεραμέτια όπως κάνει τώρα ο πρόεδρος μας που δουλεύει καζόν και καθαρίζει απλά και δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Αυτό προσπαθώ να πω. Κύριε Γρηγορόπουλε, σύντομα μία απάντηση, κυρία. Εντάξει, φορές τώρα και τέτοια υπάρχουν σε όλα τα έργα και τα λοιπά, δεν το συζητάμε, υπάρχουν τα πάνε για τη συντήρηση. Εγώ ένα παράδειγμα μόνο θα θέσω, ότι ο σταθμός με τα πρόοδο στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε Γρηγορόπουλε, πάλι εντάξει. Εντάξει, θα γίνουν δύο σταθμοί μεταφόρτωση, ένα στην Άωσα και ένα στην Αλεξάνδρεια και η Βέλια θα εξυπηρετείται, τα προβληματικά της θα καταλήγουν απευθείας στη μονάδα στη θέση του στην Άωσα της Βέλγιας. Προηγουμένως είπατε ότι δεν μπορούν να πάνε τα θερματοφόρα απευθείας του κοινά. Της Βέλγιας είναι κοντά, να πούμε ότι είναι 10 χιλιόμετρα να πούμε. Ξέρω ότι θα πάμε τα σκουπίδια της Βέλγιας, του Μακροχωρίου, Αγίου Γεωργίου, Φυτιάς, Τρινόπουλου Πατρίδας και όλες τις επαρχίες. Κοιτάξτε, για να μην καταλήξετε σε λάθος συμπέρασμα, ας αφήσουμε τον κύριο Γρηγορόπουλο, γιατί εδώ υπάρχει κύριε Σιδωρόπουλε. Απαντήστε ολοκληρωμένα στον κύριο Γιάννη, με έχει ενδιασμός. Μέχρι να κατασκευαστεί η μονάδα στη θέση 12, η Βέλγια έχει εκμισθώσει χώρο στην Κουλούρα για να κάνει προσωρινό σταθμό μεταφόρτωσης. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως προχθέ. Υπάρχει κάποια άλλη απορία. Εγώ έχω μια ρητορική ερώτηση. Για ρητορική ουσιαστική παρακαλώ. Ουσιαστική. Όχι, όχι. Θα σας παρακαλέσω, ας αφήσουμε τις ρητορικές ερωτήσεις. Εδώ έχουμε την ουσία. Πρέπει τα θέματα να τα λύσουμε με ουσιαστικές απορίες και ουσιαστικές τοποθετήσεις. Ερώτηση κύριε Καρμάτη. Ερώτηση. Έχω τις εξής απορίες. Αφού η Βέρεια θα τα πάει απευθείας. Είναι η Βέρεια δεν θα έχει δεκάνισμα. Θα τα πάει απευθείας. Που σημαίνει ότι από τη θέση που προσκοροτείνεται, το Σκορπιό δηλαδή, μέχρι τον Άγιο Γεώργιο που αρχίζει ο Δήμος Βέρειας, είναι 500 μέτρα. Από τη θέση Σκορπιός μέχρι τη Βέρεια είναι 8 χιλιόμετρα. Το κόστος δηλαδή των 8 χιλιόμετρων που θα πάει από το Σκορπιό μέχρι τη θέση 12 είναι τόσο δυσφάκτακτο που δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Μία είναι αυτή η ερώτηση. Μπορούμε να το κρατήσουμε ή δεν μπορούμε. Και μια άλλη ερώτηση. Θα κοστίσει 800 χιλιάρικα περίπου αυτό το τόσο θεάρεστο έργο. Αφού θα κοστίσει 800 χιλιάρικα δεν μπορεί ένας δήμος των 40.000 κατοίκων να πληρώσει 1 ευρώ το άτομο για να αγοράσει ένα χωράφι των 8 στρεμάτων έξω από την Άουσα 300 μέτρα που είναι τόσο καλό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 300 μέτρα, άντε εγώ να σας πω 500 γιατί είμαι μεγαλόψυχος. Δεν μπορεί να αγοράσει ένα χωράφι των 8 στρεμάτων με 40.000, όποιον πείτε από 8 στρέμματα με 40.000 θα έρθει να σας παρακαλάει να του δώσετε 40.000 για να βρείτε λύση. Και να αφήσω και το θέμα της δημοκρατίας, θα επανέλθω στο 3-0. Χίλιοι κάτοικοι είναι το 3-0. Αν εσείς το θεωρείτε αυτό δημοκρατικό, να πάτε κόντρα στους χίλιους κατοίκους. Λοιπόν, κύριε Γρηγορόπουλε, νομίζω δεν είναι σαφές αυτό που είπατε. Ότι η Βέρεια δεν θα πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα, το κάθε απορριμματοφόρο της Βέρειας, δεν θα πηγαίνει στην Κοζάνη κάθε μέρα. Και αυτοί δημιουργούν προσωρινό σταθμό μεταφόρτωσης. Στη θέση 12 επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί και εγώ 8 χρόνια στον ΕΣΔΑ ήμουνα κύριε Καρμάτη. Δύο σταθμοί μεταφόρτωσης, Αλεξάνδρεια και Νάουσα προβλέπονται στην προοπτική ότι θα γίνει η θέση 12. Κρίθηκε αναγκαίο να μην γίνει στη Βέρεια, γιατί η Βέρεια είναι πολύ κοντά με τη θέση 12. Αλλά σε αυτή τη φάση που προσωρινά εμείς να πάμε στην Έδεσα
η Αλεξάνδρεια τα πηγαίνει στο Λιτόχωρο και η Βέρεια τα πηγαίνει στην Κοζάνη, όλοι μας, μα όλοι μας, δημιουργούμε πρώτα σταθμούς, προσωρινούς σταθμούς μεταφόρτωσης και οι δύο δήμοι, Αλεξάνδρεια και Νάουσα, χωροθετούν τους μόνιμους σταθμούς μεταφόρτωσης. Το δε κόστος το οποίο επιδοτείται είναι περίπου 800.000 ευρώ για την κατασκευή και περίπου 350 με 400 είναι το κόστος των σειρμών μαζί με τους τράκτορες. Δεν είναι δηλαδή μόνο η κατασκευή του έργου. Δεν πήρα απάντηση. Όχι, για το άλλο θέμα. Για τα 300 μέτρα. Να αγοράσετε ένα χωράφι 8 στρεμμάτων κάτω από την Άουσα. Αυτό είναι τι. Άλλος είπε και στον Γεωργικό να πάρει. Γιατί δεν είναι. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό που για την αγορά του χωραφιού. Και δεύτερον, εγώ θέλω να φέρω το λόγο. Θέλω να μου πείτε. Αν σε μια περίπτωση 15 ημερών απεργίας, πού θα πάνε τα σκουπίδια. Δεν μαζεύονται όταν είναι τα σκουπίδια. Αν είναι 15 μέρες δηλαδή στα σπίτια. Όταν έχουμε απεργία, δεν και συγγνώμη που απαντώ κύριε Δήμαρχε, αλλά είναι γνωστό ότι όταν έχουμε απεργία, δεν μαζεύονται όταν είναι μόνο στα μονάδες. Αν η απεργία είναι από τον Ιωάννη. Απεργίες γίνεται σε όλη τη χώρα. Και σκουπίδια έχει όλη η χώρα. Δεν έχει μόνο η Νάουσα ή το Λοδοχώρι. Ό,τι γίνεται λοιπόν σε όλη τη χώρα, αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες, θα γίνει και σε αυτό το συγκεκριμένο σμάτ. Αλλά και δεν θέλω να έχετε καμία, μα καμία επιφύλαξη. Ακόμη θα μπορούσαμε να συζητάμε την κουτίχα, αλλά άντε για λόγους του οικολογικούς. Λένε, φεύγουμε πολύ μακριά και κινούμαστε από το εστάμιση. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Δημαρχέ. Λοιπόν, συγγνώμη, κοιτάξτε. Συγγνώμη λίγο. Τελειώσει ο κύριος Γιάκομπλου, νομίζω. Μπορώ να το αποθετώ. Όχι. Να ρίξω πρώτα τις απορίες. Ναι, να τελειώσουμε κύριε. Μια τελευταία ερώτηση. Οι οποίοι πάλι θα είναι με σύμβαση. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Εάν αυτά κάποια στιγμή περάσουν στα χέρια των ιδιωτών, μπορούμε εμείς να απαγορεύσουμε τον ιδιώτη να περάσει μέσα από τα μονάσπιτα. Ποιος μπορεί να τον απαγορεύσει. Εάν αλλάξει δήμαρχος και πει κάποιος άλλος δήμαρχος, ο οποίος πει δεν με ενδιαφέρει. Από πού θα πας, να μειωθεί το κόστος. Τι θα γίνει αυτό. Περιμένετε παρακαλώ να μην σχολιάζετε. Να έχω κάποια ερώτηση κύριε Γρηγορόπουλε. Ναι. Τώρα για το ζήτημα της κίνησης των οχημάτων, νομίζω ότι είναι σαφές. Δηλαδή, οποιοσδήποτε θα πάει από το κοντινότερο δρόμο. Δεν τους υφέρει ένα κομματός να πάει μέσα. Μα ήδη έχει φτάσει 10 χιλιόμετρα από τη Βέρεια. Ήδη έχει φτάσει 10 χιλιόμετρα. Ο κύριος Νούσης τελειώνει τον κύκλο των ερωτήσεων. Παρακαλώ κύριε Νούση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, είδα το βίντεο σε το ενημερωτικό ταξίδι, τέλος πάντων, ας πούμε, της επίσκεψης στο ΣΜΑΤ. Στην αρχή του βίντεο, τον πρώτο σταθμό που πήγατε, λέει ο κύριος Γρηγορόπουλος, σας σταματάει κάπου και σας λέει, βλέπετε εδώ πέρα το χώρο, πώς είναι, πράσινο, εδώ το είναι, το βίντεο δεν ξέρω τώρα αν είναι ολόκληρο. Πώς είναι το καζό, πώς είναι αυτά. Εδώ ήταν πρώην σκουπιδότοπο. Νομικά δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Εδώ ήταν πρώην σκουπιδότοπο και είδατε πώς διαμορφώθηκε. Πριν φτάσουμε, Πέτρο μου, εκεί, έξω από το ΣΜΑ είναι ο άλλος σκουπιδότοπος. Μέσα στο ΣΜΑ είναι, αυτά είναι λίγο πιο πέρα το κτίριο, έτσι. Δεν ήρθατε να πάτε. Δεν ήρθατε, σας παρακολουθείτε. Νομίζω ότι νομικά, ο κύριος Γρηγορόπουλος είπε νομικά, δεν υπάρχει πρόβλημα να γίνει μέσα εκεί. Είναι το πώς θα στηριχθεί, πώς θα γίνει η υποστήλωση. Εκεί νομίζω ότι υπάρχουν αρχιτέκτονες. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να αρχίσει το χωριό μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν σεβόμαστε, ας πούμε, το 3-0 ή το 2-1 ή τέλος πάντων. Γενικά τον κόσμο. Γιατί εγώ είμαι με τον κόσμο, εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα το πάρετε εσείς, όπως θέλετε. Ο κύριος Δήμαρχος το γνωρίζει. Το είπε και μόνος του, πήρε 20 άτομα τηλέφωνο που τους ξέρει χρόνια, τους παρακάλεσε να έρθουν να κάνουν το ταξίδι, την επίσκεψη, την ενημέρωση, να δουν. Και όλοι δεν το ήθελαν. Αυτούς που ήξερε ο Δήμαρχος.
Έτσι, όχι αυτούς που του υπέγραψα εγώ με την άλλη. Σας παρακαλώ, κύριε Καρμάνη. Οι δύο της πλειοψηφίας. Μας το θυμίζετε δηλαδή. Ναι, γιατί το έχει ξεχάσει. Λοιπόν, ο λόγος θα δοθεί στους κυρίους αδέρφους, αν θέλουν να τοποθετηθούν. Σεβόμαστε βεβαίως το 3-0, που εκπροσωπεί όλους τους κακιούς των μονοσχήτων, αλλά θέλω να σας πω ότι εσείς ήσασταν προκατηλημένοι και είστε, γιατί είχατε το κακό κακό. Μην απευθύνεστε στους παριστάμενους, σας παρακαλώ κύριε Τσακαλίδου. Χίλια συγγνώμη. Γιατί δημιουργείτε... Είναι προκατηλημένοι, γιατί ξέρω το προηγούμενο κακό που είχαν, το κακό προηγούμενο πριν, με την κουτίχα και δώσαν αγώνες και συγχαρητήρια που κατάφεραν να την κλείσουν. Όντως είχαν μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και νομίζω ότι αντιδρούν έτσι. Τώρα όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κουτίχα. Αυτό είναι κάτι άλλο και σαφώς μεταφόρτωση. Και έπρεπε να πάτε να δείτε και μετά να αποφασίσετε. Και είμαι σίγουρη ότι αυτοί που είδαν άλλαξαν δρόμο. Απλώς έχουν πάρει την απόφαση και δεν μπορούν. Δεν έχουμε περιθώρια, πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ είμαι το πιο κατάλληλο σημείο, τι να σας προσπαθείτε εδώ. Ο κύριος Βασιλείου, κύριε Βασιλείου. Εγώ θα μπορούσα να μην πάρω τον λόγο για να μην ακουστώ και ενδεχόμενα να μην παρεξηγηθώ από φίλους του μοναστήρου. Θέλω να θυμίσω όμως κάτι. Δεν θυμάμαι καλά αν στην πρώτη ή στην δεύτερη συνεδρίαση είχαμε πάρει μια απόφαση για τη δημιουργία του βιολογικού καθαρισμού. Δεύτερη συνεδρία του Δεπρόεδρου. Δεύτερη. Όλα τα απόφυγα των οικισμών του πρώην Δήμου Αθεμίων και της Ελληνοπόλης δεχτήκαμε να έρχονται σε έναν βιολογικό καθαρισμό ο οποίος θα γίνει 400 μέτρα είναι, 500 μέτρα έξω από τους οικισμούς πολυπλατάνων και λογορείων. Το δεχτήκαμε γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Σας προτείναμε και άλλη θέση. Σας παρακαλώ, κύριε Βόγκο. Εγώ σέβομαι, κύριε Βόγκο, δεν διέκοπτω. Και εκεί που προτείνατε να γινόταν, πάλι θα φύγει από τους οικισμούς παλιούς εργοχωρίου και άλλους εργοχωρίου 300-400 μέτρα. Τόσο είναι η απόσταση. Μπορεί να είναι χωράφια της χαρίας σας, αλλά τα χωράφια της χαρίας σας είναι ακριβώς τα σύνορα με τον Δήμο Ειρηνούπολης. Και ας τα διαψεύσει οποιοδήποτε θέλει. Λοιπόν, το δεχτήκαμε. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά που υπήρχε ένας διαξυπνισμός με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Χαρίσας, ο οποίος επέμενε για κάτι και είχε αυτή την κουβέντα. Ή γίνηκαμε ένας Δήμος ή δεν γίνηκαμε ένας Δήμος. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Θέλω να καταλάβω και νομερά τους καταλαβαίνω, γιατί έχουν υποστεί πάρα πολλά από τα σκουπίδια. Τα έζησα και εγώ ήρθους. Κάναμε προσπάθεια οι δήμαρχοι, όλοι οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος μαζί, ένα μέρος καθαρίσαμε. Είδαμε ότι τα μονάσματα ήταν ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Θέλω τους καταλαβαίνω νοερά. Λοιπόν, αλλά και οι ίδιοι όμως πρέπει να δείξουν εκείνη την κατανόηση, η οποία φτάνει μέχρι ενός σημείου. Μέχρι το σημείο στο να δούνε και να πιστούν ότι αυτό εδώ πέρα για το οποίο μιλάμε, είναι κάτι πολύ λιγότερο από έναν βιολογικό καθαρισμό, τον οποίο εμείς αποδεχτήκαμε κάτω χωρίς να είναι τσιμή. Είναι κάτι πολύ λιγότερο. Είναι ένα ανεπαίσθητο πράγμα. Μιλάω γιατί το έχω δει. Δεν πήγα βέβαια δρομή πάνω, το έχω δει σε άλλες περιπτώσεις. Μέχρι σε αυτό το σημείο θέλω να φτάσετε. Να δείξετε κατανόηση για να προσπαθήσετε να διαπιστώσετε ότι δεν είναι κάτι το τραγικό. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Ειλικρινά στενοχωρούμε μόνο με την ιδέα ότι θα έρθω αντίθετος με μια ενδεχόμενη ψήφο την οποία θα δώσω με ανθρώπους με τους οποίους με τους περισσότερους γνωρίζουμε και είμαι συγκεκριμένη βάση κοντά τους, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αν είναι πολύ εύκολο να κάνουμε πολιτική. Εδώ μέσα όμως πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Και οι αποφάσεις πρέπει να είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Ευχαριστώ. Τελικά δεν μπορέσαμε να πείσουμε τα μονόσπιτα, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτό ο σταθμός αυτός δεν θα έχει προβλήματα. Δεν μπορέσαμε να τους πείσουμε ότι σίγουρα θα περνάμε από το 7,5. Και έχουμε και μία απόφαση του τοπικού συμβουλίου, η οποία είναι σεβαστή.
Εγώ επιμένω, κύριε Δήμαρχε, να ξαναεξετάσουν τη θέση του παλιού χώρου εναπόδειξης απορριμμάτων της νόσας. Μήπως υπάρχει δυνατότητα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια σταθερή στο έδαφος και κάποιο ίσως πιθανόν γυπνιάζον χωράφι που μπορούμε να αγοράσουμε για να το εγκαταστήσουμε εκεί. Στο προσημούλιο, και δεν κρύβομαι εγώ να λέω πως είναι πράγματα, είχα κάνει και συνέπτωσα με την πρόταση του κυρίου Ρόγου. Το δεύτερο λοιπόν σημείο, εγώ θα πρότεινα να ήταν στο βιολογικό καταστήμα. Η κυρία παίρνει σοβαρές αποφάσεις για πολλά και διαφορετικά θέματα, όπως όλους τους μόδες όλου του Δήμου. Σήμερα λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό που διερευνάτε αυτό το θέμα, που έχουν γίνει πάρα πολλές διαβουλεύσεις, μπαίνει το δίλημα. Εάν εξακολουθήσουμε να έχουμε τα σπίτια μας, τις ανοιχτές κομματερές, πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να σταματήσει, ή εάν πρέπει να βρούμε ένα χώρο μεταφόρτωσης των απορριμμάτων. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Λεκινάνο που είπε προηγουμένως για την ανακύκλωση και για τη μείωση των σκουπιδιών. Πρώτος από τους στόχους μας λοιπόν θα έπρεπε να ήταν να μειώσουμε τα σκουπίδια μας. Και αυτό σημαίνει ανακύκλωση τυπική, δηλαδή σε κάθε σπίτι, άρα λιγότερα απορρίμματα, λιγότερα έξοδα μεταφοράς και λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Σήμερα, δυστυχώς, όπως κάνουμε πάντοτε στην Ελλάδα, φτάνουμε στο τέλος του χρόνου για να εφαρμόσουμε κάποιους νόμους, τους οποίους θέλοντας και εμείς, αφού είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού οι προηγούμενοι έχουν λιπάνει πολύ περισσότερο και έφτασαν νωρίτερα στο σημείο να μαζέψουν τα σκουπίδια τους, φτάνει το πρόβλημα και στην πόρτα. Το πώς θα το λύσουμε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σεβαστούμε και τη δική σας προσωπική άποψη που υπερασπίζεστε την τοπική σας κοινότητα και έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά και με βάση όλα αυτά που έχουν κάνει οι τοπικοί και αυτοί που είναι γνώστες που θέλουν. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω με ό,τι προταθεί όπως προτάθηκε από το Δήμα. Ακριβώς στον δρόμο επάνω προς την Άγιο Γεώργιο, προς το Θάμιο Σκοδικιά, αυτά όχι προς την Όμσα, είναι ένας χώρος όπου ήταν παλιά στους πιλότους, τον διαχαρίσαμε κτλ. Είναι τα 800 στρέμματα εκεί και όπου είπαμε και δηλώσαμε ότι η μετακίνηση των οχημάτων, των απορριμματοφόρων θα γίνεται από το 7,5. Γιατί από το 7,5. Γιατί όπως είπαμε, ο κύριος Όμπρος είναι από την Άωσα, αλλά τα τέσσερα απορριμματοφόρα θα κατεβαίνουν από το 7,5 και θα βγουν μέσα στα μονάχα για να πάνε στο σκορπιό, εκτός από το ένα, το οποίο εξανάγκης. Δεν ξέρω αυτό που θα έρθει από την Ειρηνούπολη, από τη Χαρίεσα, αλλά και υπάρχει περιπτώσει, αγαπητοί συντημότες, την ώρα που κάθε 10, κάθε 20, 50 μέτρα που μαζεύει τα σκουπίδια του απορριμματοφόρου δεν κυκλοφορεί μέσα στο χωριό, όπως κυκλοφορεί σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Έτσι, προφανώς της Νάουσας ή της Επισκοπής όλα αυτά κοπανού της Μαρίνας θα κινούνται από τον δρόμο αυτό. Άρα λοιπόν γι' αυτό επιλέξαμε το σκορπιό. Όσον αφορά, κύριε Μπόλου, που είπατε για το... Νομίζω ότι η αντιπολίτευση σε εισαγωγικά ρόλο της μειοψηφίας, κύριε Μπόλου, είναι καλά, δεν έχει βεβαίως την ευθύνη της διοίκησης προνομής. Δηλαδή, η ευθύνη της διοίκησης είναι να ασκεί τη διοίκηση με γνώση, η μειοψηφία με μέτρο, αλλά να μην αναγκάβουμε την κάθε τέλος πάντων πολιτική ιδεολογία σε ιδιωτέλη. Καλό ήταν το χειροκρότημα. Και εμένα θα μ' άρεσε. Έτσι. Όπως και προς τον κύριο Μαραντήρη. Και απαντώ. Αυτός ο χώρος, τα 29 στρέμματα που έχουν δοθεί στην Κυριακή, από το 2004, 2008, είχε γίνει περιβαλλοντική αδειοδότηση για να γίνει ένα καταξέμενη κατά την πρόταση τότε του ανοιγμάτου του Γιώργου Προφουλούδη. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα και να γίνει χιτή τώρα. Έπειτα τα προγράμματα, τα οποία από τα 800 χιλιάδες δεν δίνονται
τράπεζα, όποια θέματα υπάρχουν τα αρπάζουμε. Θέλω να κάνεις μελέτες, τεχνητά δελτία, ορίμαση. Και για τη λύση που προτείνετε και εσείς και ο κύριος Μαραντήρης. Για τον κύριο Μαραντήρη δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως δυνατότητα. Και αν υπήρχε ακόμη, είναι χώρος αρχαιολογικός, αρχαιολογικός, κάτω υποτίθεται, δεν ξέρω τι ευρήματα κατά καιρούς λέγονται, είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός, εδώ είναι ο κύριος Παρασούλης, αλλά και στην περίπτωση αυτή που λέτε κύριε Μαναντήρη και κύριε Βόγο, και στις δύο περιπτώσεις, οι δρόμοι πρόσβασης είναι απαγορευτικοί. Μη γελάτε καθόλου. Καλείτε σε ολόκληρο σύνταγμα. Όχι, εδώ μπορείτε να είναι λίγο. Αν το πω να κατακάλω. Σας παρακαλώ. Μην κορελευόμαστε. Άρα, αυτές τις δύο, τρεις απαντήσεις, δηλαδή και για τον Σκορπιό και για την Ρουτίνα, αλλά και για τον παλιό σκοπιδότοπο της Νάουσας, και νομίζω ότι επιτέλους πρέπει πραγματικά να λειτουργούμε σαν ενίος δύο. Το είπε πολύ σωστά ο κύριος Βασίλη. Δηλαδή να πει και η Χαρίεσα, όχι. Να πει και η Νάουσα, όχι. Δεν διακούμε τώρα το σπίτι αυτό. Τόσο καιρό, ας πούμε, έτσι ανεξέλεγκτο είναι αυτό. Να μην κάνουμε εκείνο, να μην κάνουμε εκείνο. Και να αρχίσουμε να πούμε στην πολιτικιά. Ό,τι πιο ανεύθυνο. Γιατί δεν γίνεται στο Στενήμαχο, γιατί δεν γίνεται στο Λοχώρι, γιατί δεν γίνεται εκεί. Κάποιοι θα πρέπει να αποφασίζουν όμως. Και περιμένω μέχρι την τελική τοποθέτηση, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε, περιμένω πραγματικά πιστικά περιβαλλοντικά επιχειρήματα ότι επιβαρύνει το τόπο. Να το ακούσω. Περιμένω. Γιατί είδαμε στο βίντεο, με ένα κάτω είχαν πλύνει οι άνθρωποι και πλέον κάθε μια ώρα, κάθε δύο ώρες όταν κλείνει ο ΟΣΜΑ. Τα νερά που είδατε, γιατί και γράψαν κάποια σχόλια, πάση τόση, είναι ζουμιά. Ας ερχόσαστε να δείτε, να τα μυρίσετε, να το σλαντείτε. Γιατί δεν είναι αυτό. Επέσαν καταλάβει. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν υπάρχει. Ο κύριος Μαντώνας έχει το λόγο. Επί του προσωπικού. Όχι, δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό. Σας παρακαλώ. Δεν είσαι για ιδιοτέλειά μου. Σας παρακαλώ. Δεν είσαι για ιδιοτέλειά μου. Λοιπόν, είναι θέμα δημοκρατίας, κύριε Δημαρχέ. Η πλειοψηφία υπάρχει και η γνώμη της λέγεται. Κύριε Γόμο, για να γίνετε καλύτεροι εσείς. Αυτός είναι ο ρόλος της μειοψηφίας. Λοιπόν, δεν μπορείτε κάποιες προτάσεις, σκέψεις να